Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ χαιρέτησε την έκκληση για κατάπαυση του πυρός εκ μέρους του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ταγί Περντογάν. Ξεκαθάρισε όμως πως θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση της Τρίπολης, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Οι πρόεδροι Ρωσίας και Τουρκίας είχαν καλέσει τον Λίβιο στρατάρχη να κατεβάσει τα όπλα στις 12 Ιανουαρίου. Η επίτευξη της σταθερότητας και της ασφάλειας, οι απαιτήσεις της δημοκρατικής μετάβασης, η αναβίωση της πολιτικής διαδικασίας και η επίτευξη συμφωνίας πάνω σε ένα εθνικό πλαίσιο για δίκαιη κατανομή του λιβικού πλούτου, χωρίς αποκλεισμούς ή περιθωριοποιήσεις, μας οδηγούν να πούμε ότι η διάλυση και ο αφοπλισμός των παραστρατιωτικών έχει γίνει εθνικό και διεθνές αίτημα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγέζ Αλ Σάρατζ, είχε καλωσορίσει την έκκληση για εκεχηρία, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει αν θα την τηρήσει. Οι μάχες συνεχίζουν να μένονται νότια της Τρίπολης, με τις δυνάμεις του Χαφτάρ να επιχειρούν να εισβάλλουν στην πόλη. Τη Δευτέρα απέκτησαν τον έλεγχο της Σύρτης, μια στρατηγική σημασία πόλη ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Λιβύης.